Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Εντάξει, σίγουρα. Προετοιμασία, εντάξει, δεν μπορεί να βγάλει πολλά συμπεράσματα από τα φιλικά, γιατί υπάρχει και η κούραση και εκεί δουλεύεται το πρώτο στάδιο που είναι και πολύ φυσική κατάσταση. Αλλά σίγουρα θα δει κάποιου παίχτε που μπορούν να ξεχωρίζουν. Έχουμε πάει σε κάμπο προετοιμασία, είναι η αλήθεια, αλλά δεν μπορεί να μπει ποτέ στο μυαλό του ποδοσφαιριστή. Και πάντα είχα μια απορία πόσο ποδοσφαιριστή, δηλαδή μετά από τρει εβδομάδε, ένα μήνα διακοπών, προσεγγίζει. Τώρα θα μπει, μπορεί ο καθένα διαφορετικά. Προσεγγίζει ένα πολύ επίπονο και κουραστικό κομμάτι τη χρονιά. Και εσύ έχεις ζήσει, δόξα τω Θεώ, μπόλικες τέτοιες προετοιμασίες. Έχω πάει πολλές προετοιμασίες, έτσι πραγματικά. Και παλιά πηγαίναμε και δηλαδή, το διάστημα ήταν πολύ μεγάλο, γιατί δουλεύαν και πάρα πολύ. Ήταν και παλιά, κάναμε μία προετοιμασία σχεδόν μόνο για φυσική κατάσταση. Δηλαδή την μπάλα τη βλέπαμε με τα κιάλια που λένε. με παλιούς προπονητές που ήταν. Λίγο παλιωμοδίτικο αυτό, Γιώργο, πλέον, νομίζω. Ναι, ναι, πρόλαβα και αυτά. Πρόλαβα και αυτά. Έτσι, σακίδια στην πλάτη. Και τρέχαμε στο δάσος. Ναι. Και ο προπονητής να ακολουθεί με το ποδήλατο. Ναι, αλλάξει τώρα ο τρόπος, δηλαδή που γίνεται, το τρέξιμο γίνεται και αυτό και με την μπάλα τώρα και στο γήπεδο περισσότερο. Εντάξει, όλες οι προετοιμασίες είναι δύσκολες, πρέπει να γίνουν, γιατί εκεί μπαίνουν οι βασικές βάσεις για όλη τη χρονιά στη φυσική κατάσταση σε αυτά όλα. Και νομίζω αυτό που δουλεύτηκε και να μην ξεχνάμε και πέρσι με τον Άρη, που στα τελευταία παιχνίδια στον κύριο Μάντζη, που ανήκει μια, πιστεύω για μένα, πολλά συγχαρητήρια και ένα μεγάλο κομμάτι της επιτυχίας, γιατί ο Άρης έδειξε και μετά την αλλαγή του προπονητή, έτσι, με τον Μπούργος που ήρθε στην ομάδα, που δεν μπορεί να δουλέψει αυτό το σημείο που ήρθε να δουλέψει η φυσική κατάσταση, ο προπονητής βρήκε την ομάδα σε πολύ καλή φυσική κατάσταση και αυτό φάνηκε μέχρι και το τελευταίο παιχνίδι και με την ΑΕΚ, που γύρισε ένα μάτς εις βάρος και τα τρεξίματα της ομάδας και στα τελευταία παιχνίδια ήταν μέχρι το 90 λεπτό. Απλά αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να δει ο Άρης, να προσέξει από αυτό που είπες και εσύ πολύ ωστά, ότι όντως η ομάδα άντεξε και έβγαζε και τρεξίματα και εντάξει ο παιχνίδις. Αυτό το οποίο νομίζω θα πρέπει να απασχολήσει τον Άρη είναι λίγο να δει με τις μαζεμένες θλάσεις που είχε το τελευταίο δίμηνο της σεζόν να κάνει μια συγκεκριμένη διαχείριση πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, είχε αυτό μετά μέσα στη χρονιά, έτσι. Ναι, πρέπει ναι, να ρίξει ρυθμούς. Ναι. Είναι και πολλά τα παιχνίδια, να λέμε την αλήθεια. Φέτος υπήρχε και αυτό το θέμα με COVID. Δεν μπορούσαν οι ομάδες να προπονηθούν καλά. Υπήρχε και αυτό το θέμα, είναι αλήθεια. Τώρα είναι πάντα όμως και το πονηρό, γιατί ο Άρης έχει τώρα και ευρωπαϊκά παιχνίδια και παίζονται νωρίς. Και λες τώρα στην προετοιμασία, κάνεις καλή προετοιμασία για την ομάδα για να την ετοιμάσεις μέσα στη χρονιά και το μεγάλο που θα είναι το πρωτάθλημα, ή πρέπει να όμως να είναι ταυτόχρονα και έτοιμη στο πρώτο παιχνίδι, έτσι. Είναι δύσκολο αυτό το κομμάτι για να προπονητή και για τους γυμναστές και το team. Πριν το σοβαρέψουμε, ο Γιώργος Ογκουλιάς έχει να μας δώσει έτσι μια ιστορία έτσι ενδιαφέρουσα προετοιμασία. Από Άρη και όχι μόνο. Έτσι, μια πιασάκι που τώρα παραγράφηκε το έγκλημα. Δεν πειράζει να το πεις. Σίγουρα θα σας πω, η πιο σκληρή προετοιμασία ήταν με Όγιος. Με τον Γκυγέρμο Όγιος, ναι, όταν είχε έρθει. Πραγματικά ήταν από τις πιο σκληρές προετοιμασίες. Και αν θυμάστε και που ήμασταν στην Γαλλία, ναι, ναι, παλεύαμε με τα κύματα στη θάλασσα που μας έβαζε για αποθεραπεία, στη θάλασσα, στις πισίνες. Υπήρχε πάρα πολύ τρέξιμο. Αυτό όμως βγήκε και μέσα στο πρωτάθλημα, νομίζω, αν το θυμάστε καλά. Και άντε, για να κάνουμε και λίγο χιούμερ, το δεξί μπακ έκανε σέντρα και το αριστερό μπακ κερδούσε για κεφαλιά, έτσι. Τα τρεξίματα της ομάδας ήταν πολύ καλά. Ναι. Αυτό θέλω να πω. Ο Τούτα και ο Τίνγκα. Ο Τούτα και ο Τίνγκα, μπράβο, μπράβο. Ήταν μπακ που σαν σέντερ φόρ τους έβλεπα δεξιά μου και αριστερά μου, έτσι, και λίγο κάτι δεν πάει καλά. Αλήθεια είναι αυτό. Γιώργο, πριν ένα μήνα και κάτι, ζούσες απίστευτα έντονες στιγμές στο Βικελίδη και στη σουίτα του Θόδωρου Καρυπίδη και ο Άρης από εκεί που έβλεπε την Ευρώπη να τον αποχαιρετάει. Εγώ θα λέω πάντα ότι ο Θεός του δώσε αυτό το οποίο νομίζω του άξιζε. Τώρα ένα μήνα μετά, πώς βλέπεις τα πράγματα, τον τρόπο που κινείται ο Άρης με τα γραφικά, υπάρχει αυτή η κουβέντα, έχει αργήσει, δεν έχει αργήσει, γίνεται γενικότερα, το παρατηρήσεις και εσύ επειδή είσαι μες στην οικογένεια του Άρη, βλέπεις και τα social media, έχει δημιουργηθεί πολύ κουβέντα. Έχει δημιουργηθεί κουβέντα, λίγο άδικα για μένα θα πω, θα γίνω λίγο ασπίδα του Προέδρου, διότι είναι ένας άνθρωπος που νομίζω πρέπει σιγά σιγά να αρχίζουμε και να τον εμπιστευόμαστε. Ναι. Μας έχει πάρει από τα πολύ δύσκολα. Έχει πληρώσει στις κατώτερες κατηγορίες για να μας φέρει εδώ που είμαστε. Δυστυχώς τα έσοδα πλέον και στο ποδόσφαιρο έχει μπει η κρίση και είναι λίγα και πάλι βλέπουμε ότι έχουμε ανταγωνιστική ομάδα, έρχονται καλοί ποδοσφαιριστές, βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη και βάζει λεφτά που δεν τα παίρνει πίσω. Γι' αυτό είμαι σίγουρος, έτσι και το προγράφω.
Και έχει πληρώσει και πολλές αμαρτίες παλιές, έτσι, να μην ξεχνάμε και αυτό, για να η ομάδα να μην τιμωρηθεί. Πολλές. Νομίζω είναι λίγο άδικο να τον σταυρώνουμε ή να κάνουμε κριτική, διότι είναι ένας καλός επιχειρηματίας, έτσι, και μας έχει φτάσει εδώ που είμαστε, δηλαδή τερματίζουμε τρίτη και έχουμε μεγαλύτερα όνειρα. Όχι ότι δεν ταξίζει ο Άρης, όχι ότι δεν είναι βαριά φανερά, αλλά να μην ξεχνάμε και που ήμασταν πριν κάποια χρόνια. Σωστό. Έτσι, και που πάλευε η ομάδα αυτή, δυστυχώς. Αλλά είναι, για μένα το χειρίζεται πολύ καλά, και όποιος ποδοσφαιριστής θέλει να φύγει, είτε είναι ο Καμαρά τώρα που ακούγεται πρώτα προτάσεις π.χ. με τα 5 εκατομμύρια και εγώ σαν πρόεδρος θα τον άφηνα να φύγει, ή για τον Σάσα που ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, μου άρεσε πάρα πολύ και εγώ στεναχωρέθηκα όταν άκουσα ότι θα φύγει, αλλά έναν ποδοσφαιριστή που θέλει να φύγει, τον αφήνεις να φύγει, διότι είσαι Άρης, για μένα να μείνουν αυτοί που θέλουν να μείνουν. Και όταν έναν ποδοσφαιριστή, επειδή έχω κάνει και σαν ποδοσφαιριστή, τον ξενερώσει και δεν τον αφήσει να φύγει όταν φύγει, θα σου προσφέρει και αυτά που θέλει, διότι παίζει μεγάλο ρόλο και η ψυχολογία του. Και αν το μυαλό του έχει ήδη φύγει και ταξιδέψει για αλλού, για μένα πρέπει να τον αφήσει. Και εμπιστεύομαι τον πρόεδρο, γιατί από την πρώτη στιγμή που ήρθε στην ομάδα, μας έχει εκπλήξει με τις μεταγραφές που κάνει. Έρχονται καλές μεταγραφές. Μπορεί αργεί πολλές φορές, αλλά οι ποδοσφαιριστές, σε μεγαλύτερο βαθμό όσοι έρχονται, έχουν προσφέρει. Έτσι. Μην ξεχνάμε τον Σούντγκρεν, μην ξεχνάμε ποδοσφαιριστές. Το Φαμπιάνο. Το Φετρατζίδη που τον αναστήσαμε. Έτσι, ναι. Και το Φετρατζίδη. Ναι, που δεν ήταν σε καλή κατάσταση και το παιδί τον αναστήσαμε και έφυγε η μεταγραφή. Τον Σιώπη. Ναι, αλλά ναι, ναι, να μην ξεχνάμε ότι είναι και ένας επιχειρηματίας που βάζει τα λεφτά. Και είναι λογικό ότι σε κάποιες φορές θα πρέπει να πάρει και κάποια λεφτά. Και επενδύει ξανά, έτσι. Δεν είναι λεφτά που λέμε ότι τα βάζει στην τσέπη και ο Άρης κινδυνεύει να πέσει ή να μην πέσει. Είναι, τον βλέπουμε να τα ξαναεπενδύει, έτσι. Και τώρα πιστεύω ότι θα κάνει και τον μπαμ πάλι με το σέντερφο. Εκεί ήθελα να σε πάω και μου κάνεις πάρα πολύ ωραία πάσα, Γιώργο, διότι... Αν και ήμουν αγκολτής, να αγκολτής, αλλά σήκωνες κεφάλι, έβλεπες το διπλάνο στο 4-4-2. Λοιπόν, και έρχομαι εγώ... Δύσκολα την έκανα την κάθε, τα ξέρεις, θα το έκανα μόνος. Ήμουν λίγο βοηθής και μπροστά. Και έρχομαι εγώ, λοιπόν, όταν σε 4-4-2 διπλό φορ από δίπλα σου, παιδί μου, παίρνω την πάσα και σε ρωτάω το εξής. Στο φορ ίσως έχει μια παραπάνω πίεση και ευθύνη ο Άρης φέτος, γιατί ο Καμαρά είναι από τους πιο ποιοτικούς του πρωταθλήματος. Δεν ήταν ο γκολτζής που ήθελε ο Άρης την περσινή σεζόν. Και γενικά, αυτό, στο θέμα του φόρου, ο Άρης δεν τα πάει καλά με τις επιλογές του τα τελευταία χρόνια. Η αλήθεια είναι δεν τα πάει καλά. Αλλά ήρθε ο Καμαρά, ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Ναι. Πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Βοήθησε πάρα πολύ, ήταν στους διακριθέντες φέτος και βοήθησε πάρα πολύ τον Άρη. Αλλά με τόσα εκατομμύρια που παίρνει, το να σε βάζει μόνο 9 γκολ. Αυστηρό ακούγεται, αλλά ο Άρης δεν είναι το μπάτζετ που μπορεί να έχει με 10 εκατομμύρια μπροστά το σέντερφορ που έχει βάλει 20 γκολ και να έχει και τον Καμαρά δίπλα με 5 εκατομμύρια. Ναι, έτσι, ναι. Λέω, είναι η ομάδα που θα πρέπει τον σέντερφορ να τον πληρώσει καλά και να σου βάλει και 20 γκολ, γιατί είναι μια ομάδα που κάνει πολλές ευκαιρίες. Έτσι, και αν το δούμε σε όλο το πρωτάθλημα, τον Καμαρά έπαιξε όλα τα παιχνίδια και σε κάποια παιχνίδια που ήταν με ομάδες που ήταν πιο πίσω στη βαθμολογία, για να μην πω κατώτερες ομάδες, γιατί ήταν ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά ήταν πιο πίσω στη βαθμολογία, δεν είχαμε το center court μέσα στη μικρή περιοχή. Αυτόν που θα λέγαμε ότι θα κάνει τον goal, και ας μην το έκανε. Έτσι, δεν είχαμε τον άνθρωπο που θα περίμενε στη μικρή περιοχή για να. Τον παίχτη με τις κινήσεις του Ford. Έτσι ακριβώς. Ναι, έτσι ακριβώς. Ναι, ναι. Σίγουρα προσπάθειες γίνουν από τον κύριο Καρυπίδη. Μιλάμε για τον Καμαρά. Έβαλε βαθιά το χέρι της τσέπη, δεν του βγήκε σαν γκολτζής. Του βγήκε σαν ποδοσφαιριστής, αλλά δεν του βγήκε σαν γκολτζής. Τον Ιντέγε το ίδιο. Ναι. Έτσι. Έφερε τον Μήτρογλου. Όταν έφερε τον Μήτρογλου, εγώ είπα ότι επειδή τον είχα προλάβει ως τον Μήτρογλου, για μένα ήταν από τους πιο καλούς Έλληνες σέντερφορ. Και δεν είναι τυχαίο ότι πήγε και στη Μαρσέη και έχει κάνει και αυτή την καριέρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν τον παίρνεις ξέρεις ότι δεν θα είναι σε καλή κατάσταση, γιατί αλλιώς δεν θα μπορούσες να τον πάρεις όχι στον Άρη, αλλά στην Ελλάδα δεν θα έρχονταν, έτσι, αν ήταν σε καλή κατάσταση. Ναι. Ξέρεις ότι θα ποντάρεις πάνω του, θα τον περιμένεις λίγο και θα επιστρέψεις. Όταν δηλαδή έγινε αυτή η μεταγραφή, είπα, ήταν η καλύτερη μεταγραφή που μπορούσε να κάνει ο Καρυπίδης, γιατί ήταν πονηρή μεταγραφή. Λες ότι τον παίρνω επειδή είναι σε αυτή την κατάσταση, θα δουλέψω όπως με τον Φετβατζίδη πάνω του, θα τον περιμένω, θα του δώσω ευκαιρίες και θα ξαναεπιστρέψει, αν όχι το 100% το Μητρού, αλλά στο 80%. Δυστυχώς δεν του βγήκε αυτό το πράγμα. Γίναν προσπάθειες. Και γίναν προσπάθειες και ακριβές προσπάθειες.
και οικονομικά, αλλά γίνανε προσπάθειες. Απλά και Γιώργο, βγήκε σε αυτό το κομμάτι. Το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα ότι το ποδόσφαιρο, το σύγχρονο ποδόσφαιρο, έχει πάει πολύ παραπάνω στο physical, στην αθλητικότητα του ποδοσφαιριστή τα τελευταία. Δηλαδή, ο Μίτρογλου, χωρίς να μας έχει κάνει κάτι ο άνθρωπος, δεν ήταν αθλητής. Κουβαλούσε μια σπουδαία καριέρα πίσω του. Αλλά ήρθε σε ένα, έκανε ο Άρης την επιλογή του Μίτρογλου σε ένα timing που ο Μίτρογλου δεν μπορούσε, όπως φάνηκε τελικά, να βοηθήσει τον Άρη. Ναι, δυστυχώς και αδίκησε και τον εαυτό του. Και αδίκησε και τον εαυτό του. Δηλαδή, πραγματικά ένα παιδί με τέτοια καριέρα και στο τέλος να κλείνει έτσι την καριέρα του. Και δεν λέω ότι το να μην να παίξει στο παιχνίδι και να μην βάλει σαν σεντρεφόρ γκολ, ξέρει, τον γκολ δεν είναι όπως έλεγε ο Αλενατόρο, ένα στόχο. Ναι. Δεν πατά στο κουμπί και μπαίνει τον γκολ. Ναι. Θέλει και ψυχολογία, θέλει να είσαι εκεί στις φάσεις μπροστά. Δεν ήταν ότι έπαιξε και δεν, δηλαδή δεν, όπως μάθαινα, δεν προπονιότανε, ούτε στις προπονήσεις δεν συμμετείχε. Έτσι, και πραγματικά δυστυχώς είναι στενάχωρο για ένα παιδί που για μένα θα μπορούσε να 3-4 χρόνια να παίξει. Για ένα παιδί που είχε ακόμα 3-4 χρόνια μπροστά του και για ένα παιδί που έκανε τρομερή καριέρα και στο τέλος καριέρας χαλάει το όνομά του. Θέλω να κλείσουμε για να πάμε και στο τελευταίο, στην τελευταία ερώτηση που ήθελα να σου κάνω. Εγώ αυτό το οποίο βγάζω για να κάνουμε έτσι ένα ταμείο είναι μια δική σου αισιοδοξία για την νέα χρονιά και με τον Μπούργος στον πάγκο αλλά και με τις κινήσεις του Καρυπίδη. Ναι. Για την επόμενη χρονιά. Ναι, για την νέα χρονιά. Ωραία, για την νέα χρονιά. Εντάξει, νομίζω έχει έναν καλό προπονητή. Για μένα, αν και συμπαθούσα πολύ και μου άρεσε πάρα πολύ ο Γιώργος Μάντζιος, και να μην ξεχνάμε τι έχει προσφέρει και ο Γιώργος Μάντζιος στην ομάδα, πραγματικά ήταν πάρα πολύ θετικά. Ήρθε ένας προπονητής πολύ καλός. Για μένα που έχει δουλέψει από τους κορυφαίους προπονητές δίπλα του και μαθαίνεις πολλά και δεν είναι τυχαίο ότι ήταν εκεί δίπλα του. Και νομίζω ότι αυτό που μας έχει συνηθίσει ο κ. Καρυπίδης είναι ότι κάθε χρόνο κάνουμε κάποια βήματα προς τα μπροστά. Και μου αρέσει ότι δεν είναι ότι πέρσι πρόπερσι τερματίσαμε, σωθήκαμε στα τελευταία παιχνίδια και πέρσι τερματίσαμε τρίτη όπως τερματίσαμε στην προηγούμενη χρονιά που μας πέρασε. Είναι ότι γίνονται σταθερά. Σταθεροποιείται ο Άρης στην πρώτη τριάδα. Αυτό δεν είναι. Έτσι ακριβώς. Αυτό δεν είναι απλό θέμα. Και δεν είναι και απλό. Έτσι ακριβώς. Και νομίζω και έτσι γίνεται η σωστή δουλειά. Έτσι, σιγά, μια σιγά φορά να, μπορεί να είναι τυχαίο, Γιώργο. Δεύτερη σερή χρονιά δεν μπορεί να είναι τυχαίο σε καμία περίπτωση. Το είπες καλύτερα από μένα, έτσι ακριβώς. Δηλαδή αυτό μου δίνει αισιοδοξία μεγάλη και ότι κατάφερε πάλι να επιστρέψει τον κόσμο στο γήπεδο που βλέπαμε στα τελευταία παιχνίδια και πολύ μεγάλο κατόρθωμα του κ. Καρυπίδη είναι ότι επιστρέψαμε. Και να μην το ξεχνάμε και αυτό, γιατί ωραίο είναι το ποδόσφαιρο. Θέλουμε η ομάδα να πετυχαίνει, αλλά να βλέπεις και στις κερκίδες και μικρά παιδιά, έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό το πράγμα. Μικρά παιδιά και να είναι το γήπεδο, ενώ είναι καυτή η έδρα, να είναι εκκλησία. Τι εννοώ, να πέφτει ένα μπουκάλι με την Nike, ένα μπουκάλι στο γήπεδο και να το γιουχάρουν όλοι και ο ίδιος ο πρώτος να βγαίνει και να το καταδικάζει. Έτσι. Και αν και ήσουν εγωιστής ως επιθετικός, όπως παραδέχτηκες δημόσια και το κρατάω εγώ αυτό. Λοιπόν, μου έκανες ακόμα μια πάρα πολύ ωραία πάσα, λίγο κόκκι θυμίζεις. Λοιπόν, δύο κάθετες εξαιρετικές. Δεν τα λέω εγώ. Λοιπόν, γιατί το περασμένο Σάββατο, και αυτή ήταν η αφορμή για την επικοινωνία που είχαμε, ήταν η παρουσία και δική σου και των άλλων βετεράνων του Άρη, του Γιώργου του Κολτσίδα, του Δημήτρη του Μπουγιουκλή και άλλων, στο πρώτο φεστιβάλ αθλητισμού και νεολαίας που έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου Θέρμης, στη μνήμη του Άλκη. Και την προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης του μικρού Ιωσήφ, ο οποίος βρίσκεται σε νοσοκομείο στην Αγγλία με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Έτσι γίνεται προσπάθεια να μαζευτούν κάποια λεφτά. Ήταν πολύ συγκινητικό γιατί πολλοί κόσμος στήριξε. Είναι πλέον που έχουμε μεγαλώσει και είμαστε στους παλέμαχους. Είναι ωραίο ότι και μαζευόμαστε και παίζουμε με τους παλέμαχους τα φιλικά, αλλά παίζουμε για περισσότερο για τέτοια παιχνίδια. Είναι πολύ συγκινητικό, είναι ωραίο να προσφέρουμε κάτι στον συνάνθρωπό μας που έχει πρόβλημα και σε τέτοιες εποχές μας χρειάζονται ένα παραπάνω. Και εγώ το ξέρω πολύ καλά γιατί έχω έναν ανάπηρο αδερφό, βαριά ανάπηρο και αυτές οι οικογένειες θέλουν στήριξη. Γιατί δυστυχώς στη χώρα που ζούμε από το κράτος έχουν πάρα πολύ μικρή στήριξη. Και θέλουν στήριξη, Γιώργο, όχι μόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, επειδή είναι γιορτές, θυμόμαστε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Όλο το χρόνο, κάθε μέρα θέλουν στήριξη. Και έτσι ακριβώς και είναι μια πράξη που με ικανοποιεί και χαίρομαι όταν βοηθάω τέτοια παιδιά. Και να μην ξεχνάμε και τον Γιώργο, το παιδί ο φίλος από την Κατερίνη. Ναι. Έτσι ακριβώς, που κι αυτός έχει το θέμα χρόνια, όσο μπορώ βοηθάω.
και προβληματίζει την άλλη εβδομάδα επειδή έχει τα γενέθλιά του, να τον κάνω έκπληξη, να μακάρι να μην με ακούει και να πάω από εκεί για να τον έχω κανονίσει με την οικογένειά του, να πάω από εκεί για να σβήσω την τούρτα. Μακάρι να μην σε ακούει, αυτό ακριβώς που είπες θα πω κι εγώ. Ναι. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα που είχαμε. Θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, Γιώργος Γκουγκουλιάς αυτός ήταν για πολλά και διάφορα.